Μαρία, είναι λοιπόν, ό,τι ακούμε όλα. Τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει αλλάξει ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία, ό,τι ακούμε στη ρητορική της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια απέναντι στην Ελλάδα. Ναι, μόνο που προστίθεται εδώ ότι ναι, μεν υπάρχει μια θετική ατμόσφαιρα και μάλιστα από ό,τι φαίνεται η Άγκυρα δείχνει ότι θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη θετική ατμόσφαιρα, αυτό το κλίμα, ίσως γιατί τώρα να θεωρεί ματιν ότι η διάθεση για αμοιβές υποχωρήσεις, ίσως και περισσότερο από την Ελλάδα, είναι πιο ζεστή και το timing ιδανικό. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών της Τουρκίας δεν απέκλεισε. Και ήταν σαν να προειδοποιούσε κιόλας ότι μπορεί να γίνει ακόμη και ατύχημα. Όσο δεν λύνονται, είπε, αυτά τα ζητήματα, Θεός φυλάξει, είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να συμβεί. Όλα μπορούν να συμβούν. Ίσως γιατί τώρα να θεωρεί ματιν ότι η διάθεση για αμοιβές υποχωρήσεις, ίσως και περισσότερο από την Ελλάδα, είναι πιο ζεστή και το timing ιδανικό. Τώρα να θεωρεί ματιν ότι η διάθεση για αμοιβές υποχωρήσεις, ίσως και περισσότερο από την Ελλάδα, ίσως και περισσότερο από την Ελλάδα.